Γεια σας, βρισκόμαστε στο πρώτο αγώνα του πρώτου season, του πρώτου part μας προσούρτιμου για την Ελλάδα, το Athens βασικά. Προς το παρόν είναι μόνο για Αθήνα, αλλά θα δούμε. Ναι, ναι. Και έχουμε λοιπόν SP1 εναντίον Louis. Και τους δύο τους γνωρίζουμε από παλιά. Ναι. Ο Louis μένει με τον main του από τους MAS 4. Και τον Mac έχει δυνατές επιθέσεις ακόμα. Έχει και λίγο καλύτερο recover αυτή τη φορά. Βέβαια, θεωρούν πολύ ότι είναι ο πιο χάλια παίχτης από το παιχνίδι. Είναι, γιατί ας πούμε μπορεί να κάνει μόνο ένα air dodge, που είναι αρκετά σημαντικό. Το SP1 παίζει με τον King K. Rool, ο οποίος είναι ένας από τους καινούριους χαρακτήρες, πολύ δυνατός, ναι. Με μερικές αδυναμίες, αλλά θέλει ο SP1 να χρησιμοποιεί αυτά τα OP πράγματα που έχει αρκετά, ναι. Καλά. Έκανε τον Downs μας εκεί, που έκανε Super Armor από το Get Up Attack. Πώς θα πάει. Θα πρέπει να προσέχει SP1. Ο Armor 2 από τις δυνατές επιθέσεις του Punch θα μπορεί να σπάσει εύκολα. Ου, τώρα έκανε KO Punch. Έγινε κάποια σύγκρουση, αλλά το KO Punch έβγαλε τον SP1. Να δούμε. Πολύ damage ο Louis. Πρέπει να βρει κάποιο άνοιγμα ο SP1. Τρώει πολύ damage. Ναι, το γύρισε. Στην αρχή είχε ένα καλό προβάδισμα ο SP1. Ο Louis έχει βρει λίγο ρυθμό τώρα. Τι λες, ωραίο το πιάσμα αυτό μαζί με την κορώνα. Του έχει αφήσει χώρο να ρίξει projectiles από όσο βλέπω. Ναι. Τώρα τον έχει στον αέρα. Ωχ, το smash. Μια χαρά. Έπιασε τον Little Mac. Να με το edge card, πέρασε όμως με το air dodge. Τι λες, τον ακούμπησε και πάλι το API. Παρόλο που το μειώσαν λίγο το box. Ναι, ναι. Όπου θα πρέπει να ανέβει τώρα στο στάδιο. Πίσω από το άφημα. Για λίγο, τον πέτυχε όμως την πίσω πλευρά που ανέβηκε. Τρία smashes, για να δούμε, περιμένει την προσγείωση. Ω, τον έστειλε πίσω. Τώρα ευκαιρία, χωρίς άλμα, αλλά θα ανέβει, όχι, άργησε πάρα πολύ. 1-0 λοιπόν. Είχε χάσει το jump του. Και πήγε πολύ κάτω, δεν μπορούσε να επιστρέψει. Ναι. Είναι αρκετά μεγάλη αδυναμία αυτή του Little Mac. Κάνει τα bans στο SP1. Ως τώρα είναι 1-0, ναι. SP1. Ποια stage λες να κλείσει? Είμαι σίγουρος κάτι. Δυστυχώς νομίζω για τον Little Mac κανένας δεν είναι καλό. CFD. Ούτε. Γιατί, επειδή ας πούμε τόσοι χαρακτήρες είναι τόσο δυνατοί στον αέρα, άμα δηλαδή τον θέλει στον αέρα κάποιος, απλά τον κάνει juggle όλη την ώρα και με, ναι. Τα air dodge δεν μπορείς να προσδιορίσεις τόσο καλά. Ναι, ναι, ναι. Down and City βλέπω. Τα πάνε. Για δοκιμή, γιατί όχι. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Okay. Να είμαι τις δυνατές επιθέσεις. Little Mac προσπαθεί να τις αποφύγει τώρα, όσοι που είναι όμως. Κάνει Power Armor με τις κινήσεις του. SP1. Τον έβγαλε με το upper, έτσι διάβασε το roll στο στην πλατφόρμα. Deck roll. Okay, θέλει να κάνει κάποιο counter, αλλά τα τέτοιο προσέχει ο Louis. Στρέφει με κάπως το damage. Oh, wow, τον έστειλε από κάτω. Τι καλό αυτό για τον SP1. Πολλά τον έστειλε σε σημείο που δεν μπορεί να επιστρέψει με τίποτα, Little Mac. Τώρα βρίσκεται σε αρκετό μειονέκτημα. Ο πρόβλημα δεν τον σκοτώνει, ο King K. Rool είναι αρκετά βαρύς. Πέτυχε το επόμενο όμως. Down smash, δυνατή κίνηση. Θέλει κάτω. Δεν έκανε mass νομίζω ο Louis, δεν ξέρω να το γνωρίζει. Και ο punch. Να δούμε.
Άλλη μια αντίπεθεση εσύ. Βάζει πίσω. Γιατί δεν έκανε back throw να τον στείλει. Ναι, εγώ περίμενα back throw, δεν θα τον σκότωνα, τον έστρεσε πολύ καλύτερα. Ναι, αλλά κάνει edge guard εύκολα σχετικά. Οκ. Το πήγαινε να κάνει τον down smash, αλλά δεν πρόλαβε. Πέτυχε τώρα στην άκρη σα ίσα. Πολύ δύσκολη θέση για τον Little Mac. Τον ρούφιξε και τον πέταξε. Και ακόμα. Έχει και ο punch, για να το. Όχι. Το έχασε όμως. Αλλά και πάλι. Down air. Το χτύπησε τον down air, δεν το έκανε καν spike. Μια χαρά. Καλή δουλειά λοιπόν από τον SP1. Ναι. Θα προχωρήσει.